Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Για μια ακόμη φορά η εκπομπή «Δρόμοι της Ανάπτυξης» που σας προσφέρει η Ελληνική Εταιρεία Δίκησης Επιχειρήσεων σε συνεργασία με το οικονομικό τηλεοπτικό κανάλι SBC είναι αφιερωμένη στο ανθρώπινο δυναμικό και στην διαχείρισή του και ειδικότερα στο πρόγραμμα πιστοποιήσεως το οποίο λειτουργεί στους κόλπους της ΕΔΕ και το οποίο φέρει τον τίτλο «Investors in People», δηλαδή επενδύοντας στους ανθρώπους. Σήμερα στη συζήτηση πάνω στο θέμα αυτό θα την έχουμε με τον κύριο Σταύρο Μποζίκα, ο οποίος είναι Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού στην εταιρεία Ελμπίσκο και σας καλωσορίζω κύριε Μποζίκα. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση κύριε Μποζίκα. Και να ξεκινήσουμε δίνοντας ένα περίγραμμα της εταιρείας σας, δηλαδή με τι ασχολείται, πόσο προσωπικό απασχολεί. Η εταιρεία μας ασχολείται με τρόφιμα και σαν βασική αποστολή έχει να δημιουργούμε τις καλύτερες διατροφικές επιλογές για τους ανθρώπους. Έχει τα γνωστά προϊόντα που όλοι γνωρίζουμε και χρησιμοποιούμε καθημερινά. Δηλαδή τα μπισκότα αλατίνι, έτσι, με κορονίδα τα soft kings που γνωρίζουμε. Έχει τις φρυγανιές elite, τις φρυγανιές βοσινάκι και έχει επίσης και το ψωμί κρυς-κρυς με κορονίδα πρόσφατα, το καινοτόμο τόστιμο, το οποίο άνοιξε μια υποκατηγορία μέσα στον τομέα των ψωμιών. Δηλαδή, αν καταλαβαίνω καλά, η Ελμπίσκο είναι ένα σύνολο εταιριών που έχουν απορροφηθεί. Έτσι. Αυτά που τα προϊόντα είναι διαφορετικές. Τα προϊόντα υπάρχουν εδώ και 45 χρόνια, όπως γνωρίζετε. Ήταν παλιές ανώνυμες εταιρείες, οι οποίες έχουν συγχωνευτεί, έτσι, και είναι συμφερόντων του γκρουπ Φιλίππου, του Κυριάκου Φιλίππου. Οπότε εμείς μαζέψαμε όλα αυτά τα προϊόντα κάτω από μία στέγη και τα προσφέρουμε σήμερα στο καταναλωτικό κοινό. Πόσο προσωπικό απασχολείται? Το προσωπικό μας είναι 720 άτομα σε δύο βασικούς χώρους. Ο ένας είναι στο Πικέρμιο που γίνεται το ψωμί και η φρυγανιά και το αλεύρι και τα μπισκότα στην Χαλκίδα. Μάλιστα. Υπάρχουν δύο εργοστάσια λοιπόν βασικά. Τα κεντρικά γραφεία είναι στο Πικέρμι. Και η κατανομή του προσωπικού πώς γίνεται? Η κατανομή είναι γύρω στα 200 άτομα στη Χαλκίδα και τα υπόλοιπα είναι στο Πικέρμι. Δηλαδή, αν κάναμε κύριε Μποζίκα μια κατάταξη του προσωπικού, δηλαδή το εργατικό δυναμικό, το στελεχειακό δυναμικό, περίπου 520 άτομα είναι στον τομέα της παραγωγής και τα υπόλοιπα 200 είναι στις υποστηρικτικές μονάδες. Μάλιστα. Ποια ήταν, ας το πούμε, η αφορμή που σας ώθησε να πάρετε αυτό, να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα το Investors in People? Κοιτάξτε, εμείς εδώ και αρκετά χρόνια στην Ελμπίσκο έχουμε αξιοποιήσει όλη την αλυσίδα αξίας διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. Δηλαδή, αναφέρομαι στην προσέλκυση και στην παραμονή στην εταιρεία των ταλέντων και των πολύ καλών εργαζομένων. Έτσι, πώς προσελκύουμε και πώς διατηρούμε τον κόσμο. Έπειτα υπάρχει ο τομέας των αποδοχών. Πώς τον αμείβουμε τον κόσμο. Το μεγαλύτερο κομμάτι όμως της αλυσίδας του HR που λέμε, ναι, είναι το κομμάτι που οι άνθρωποι στοχοθετούνται ανάλογα με την ειδικότητά τους και που συνεχίζουν να προσφέρουν όλο το χρόνο τις υπηρεσίες τους προσπαθώντας να πιάσουν τους στόχους. Όλο αυτό το κομμάτι είναι ξεκαθαρισμένο προς τον κόσμο και ο κόσμος ξέρει τι περιμένει η εταιρεία από αυτούς και σε ποιο χρονικό διάστημα. Άρα όλος αυτός ο κύκλος της διοίκησης απόδοσης είναι το μεγαλύτερο κομμάτι της αλυσίδας αξίας του HR. Αυτή ακριβώς την αλυσίδα αξία ήρθε να κουμπώσει το πρότυπο. Ήμασταν ευτυχείς που είδαμε ότι η ΕΔΕ έφερε στην Ελλάδα τους Investors in People, δηλαδή είναι ένα πρότυπο που πιστεύει στον καταρτισμένο άνθρωπο και ότι ο άνθρωπος ο καταρτισμένος μέσα στην επιχείρηση, και αυτό έχει κάποια κριτήρια, τα οποία μπορούμε να δούμε. Αυτός ο άνθρωπος, λοιπόν, ο καταρτισμένος, είναι αυτός που φέρνει τα καλύτερα αποτελέσματα και ως εκ τούτου υπηρετεί καλύτερα
την πελατοκεντρική κατεύθυνση που έχει η επιχείρηση. Στο επίπεδο, επειδή αναφέρατε τις προσπάθειες που κάνετε για να διατηρήσετε τα ταλέντα, εφαρμόζεται μία έτσι ειδικότερη πολιτική που η οποία στηρίζεται σε κίνητρα ή σε, ας το πούμε, ειδικά επίπεδα αμοιβών? Το κομμάτι της ανίχνευσης των ταλέντων, που εμείς το λέμε people with potential, δηλαδή είναι οι άνθρωποι με το δυναμικό, η ανίχνευση γίνεται μέσα από τους κόλπους της κάθε διεύθυνσης, της κάθε λειτουργίας. Αναφέρομαι στο R&D που είναι ο πρώτος κόλπος, αν θέλετε, της εταιρείας, που εκεί συλλαμβάνονται και δημιουργούνται τα προϊόντα, γιατί εμείς φτιάχνουμε τα δικά μας προϊόντα εδώ στην Ελλάδα, αντιλαμβάνεστε, είμαστε μια αμιγώς ελληνική εταιρεία. Έχουμε μετά το κομμάτι του commercial, που είναι ο κύκλος το εμπορικό, που είναι οι πωλήσεις, το marketing. Μετά περνάμε στο supply chain, που είναι η εφοδιαστική αλυσίδα, και είναι όλοι αυτοί κατευθύνονται στην πελατοκεντρική κατεύθυνση. Οι άνθρωποι λοιπόν που υπηρετούν εκεί, οι διευθυντές των διευθύνσεων, ανιχνεύουν, μαζί με το ανθρώπινο δυναμικό βεβαίως, ανιχνεύουν τους ανθρώπους που έχουν δυναμικό για περαιτέρω εξέλιξη. Γίνεται ένα γκρουπ ανθρώπων, το οποίο το χειριζόμαστε κάπως ιδιαίτερα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι του φτιάχνουμε ένα πρόγραμμα ανάπτυξης. Περισσότερο ακουμπάει, ξέρετε, σε κίνητρα εκπαιδευτικά και κατάρτισης. Και βεβαίως, με την πρώτη ευκαιρία που υπάρχουν κενά, δημιουργούμε τους καινούριους, τα νέα μας στελέχη. Ένα πρόγραμμα που έτρεξε εδώ και 2 χρόνια, έχει δώσει το 35% των ανθρώπων ήδη είναι σε θέσεις στελεχειακές και διοικητικές. Μάλιστα. Επειδή αναφέρατε 2-3 φορές τη λέξη πελατοκεντρικός προσανατολισμός, που σημαίνει ότι η εταιρεία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στους πελάτες της, υποθέτω. Σε ποιο βαθμό αυτή η πελατοκεντρική φιλοσοφία της εταιρείας εμποτίζει και το προσωπικό στο εσωτερικό της? Δηλαδή, τι θέλω να πω, κύριε Μποζίκα, για να είναι ικανοποιημένο ένα άτομο και να μπορεί να ικανοποιήσει τον πελάτη, πρέπει και το ίδιο να αισθάνεται ακριβώς ότι μπορεί να το κάνει αυτό. Ακριβώς αυτό. Η επιχείρηση έχει κάθε μέρα 2 βασικούς πυλώνες. Το ένα είναι τι προσφέρω, πώς διαβλέπω τις ανάγκες ή πώς προβλέπω τις ανάγκες ή πώς φτάνω στις ανάγκες για να καλύψω τους πελάτες μου. Αυτό είναι η μία φροντίδα καθημερινή. Μάλιστα. Η δεύτερη φροντίδα είναι οι άνθρωποι αυτοί που δουλεύουν για να εξυπηρετήσουν τον πελάτη, θα πρέπει να είναι ικανοποιημένοι, με την έννοια ότι είναι κατηρτισμένοι. Ξέρετε, το πρότυπο δεν είναι ότι δημιουργούμε τέτοιο κλίμα μέσα στην εταιρεία ώστε είμαστε όλοι ευτυχισμένοι κλπ. Είναι περισσότερο, ακουμπάει θέματα καταξίωσης, δηλαδή προσπαθούμε να δώσουμε τα εχέγγυα στους ανθρώπους μας να πετύχουν τους στόχους τους. Μάλιστα. Άρα υπάρχει μια καλώς εννοούμενη ασφάλεια στους ανθρώπους ότι σε αυτή την επιχείρηση όταν θα πάω θα μου πούνε τι περιμένουν από μένα, θα μου δώσουν τα όπλα για να το κατακτήσω και θα μπορώ έτσι να καταξιωθώ. Και αν είμαι ικανός, θα μπω στο γκρουπ των ανθρώπων τα οποία στελεχώνουν τα επόμενα χρόνια τις θέσεις οι οποίες ανοίγουν. Γιατί μια επιχείρηση η οποία έχει αυτό το εύρος, αντιλαμβάνεστε ότι έχει αρκετές ευκαιρίες. Μάλιστα. Στη σημερινή φάση της κρίσης που περνάει όλη η ελληνική οικονομία, βέβαια η κρίση δεν έχει το ίδιο εύρος στην βιομηχανία ειδών διατροφής, η οποία είναι λιγάκι, ας το πούμε, παρουσιάζει ορισμένα ανελαστικά στοιχεία, διότι ο άνθρωπος... Ευτυχώς εμείς δεν έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή, πρέπει να το πούμε. Κάνετε προσπάθειες ώστε το προσωπικό σας να αισθάνεται σίγουρο, δηλαδή, για την απασχόλησή του? Γιατί παίζει και αυτό μεγάλο ρόλο στην επίδοση και στην απόδοσή του. Όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως είναι αυτά που συνθέτουν ένα χώρο ασφαλείας. Δεν υπάρχει
τίποτα καλύτερο. Γιατί ο άνθρωπος, ξέρετε, έρχεται μέσα στην επιχείρηση με καλές προθέσεις. Αλλά αμέσως μπαίνοντας σε μια επιχείρηση, το πρώτο πράγμα που σκέφτεται είναι ποιοι θα με κρίνουν. Εγώ έχω όλη την καλή διάθεση να κάνω την εργασία μου σωστά. Υπάρχει κάποιο σύστημα που θα με κρίνει στην εταιρεία? Υπάρχουν, ή είναι υποκειμενικό? Υπάρχει, δηλαδή, είμαι έρμεο του προϊσταμενού μου. Έτσι. Άρα και ο ρόλος, ένας από τους βασικούς και πρωταρχικούς ρόλους του ανθρώπινου δυναμικού μες στην εταιρεία, της διεύθυνσης του ανθρώπινου δυναμικού, είναι να φέρει εκείνα τα συστήματα ούτως ώστε να ελαχιστοποιήσει την υποκειμενική θεώρηση των εργαζομένων, που είναι πολύ σημαντικό. Και το δεύτερο είναι να δώσει τα εχέγγυα στους ανθρώπους να μπορέσουν να φτιάξουν την εργασία τους, να φέρουν εις πέρα στα αποτελέσματα. Αυτό είναι το πρωταρχικό. Ο άνθρωπος δεν θέλει περισσότερα πράγματα. Εξασφάλιση άλλου είδους στις επιχειρήσεις δεν μπορούμε να προσφέρουμε, γιατί οι επιχειρήσεις, όπως γνωρίζετε, είναι ένας ζωντανός οργανισμός, ο οποίος έχει τα επάνω του και τα πιο κάτω του. Όσον αφορά τώρα το θέμα της κρίσεως που αναφέρατε, εμείς στην Ελμπίσκο εργαζόμαστε το ίδιο όταν υπάρχει κρίση ή όταν δεν υπάρχει κρίση. Θεωρούμε ότι εκείνο που πρέπει να έχει ο οργανισμός είναι μια διαρκής εγρήγορση, να μπορεί να πιάνει τα μηνύματα των καιρών, να μπορεί να πιάνει τα μηνύματα των πελατών, για να μπορεί να ανταποκριθεί και να είναι ανταγωνιστικός. Διαφορετικά θα χάσει το παιχνίδι, ξέρετε. Άρα, κρίση, βεβαίως στην κρίση επιταχύνεται η επικοινωνία, επιταχύνεται η συνοχή προς τη βάση, αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι να δουλεύουμε, είτε είναι κρίση είτε χωρίς κρίση, με τον ίδιο τρόπο, για να μπορέσουμε να έχουμε καλά αποτελέσματα. Στο επίπεδο αυτό, το πρότυπο, το Investors in People, τι ωφέλη σας προσέφερε στην εταιρεία σας? Εμείς αυτό που είδαμε με το Investors in People ήταν το εξής. Καταρχήν, όλα αυτά που κάναμε τα συγκρίναμε με ένα πρότυπο. Μάλιστα. Το οποίο είναι παγκόσμιο και είναι πετυχημένο. Άρα είναι μια πρώτη έρευνα της αξιοπιστίας των συστημάτων που έχουμε. Του πρότυπου. Είναι η σύγκριση και του πρότυπου. Και του πρότυπου. Ναι. Το δεύτερο είναι ότι είναι καλό να ακούγεται, διότι είσαι πόλος έλξης καλών υποψηφίων. Είναι και αυτό θεμητό και είναι μέσα στα πλαίσια της αγοράς. Επίσης, δημιουργεί ένα περιβάλλον καλώς εννοούμενο ανταγωνιστικό, δηλαδή δημιουργεί εταιρείες οι οποίες φέρουν καλά αποτελέσματα, άρα είναι, έχουν σταθεροποίηση στο στερέωμα του γίγνεσθε, στο επιχειρηματικό στερέωμα. Αυτή είναι όλη η πεμπτουσία του προτύπου. Και βεβαίως, μεταφράζει τη στρατηγική, διότι η στρατηγική είναι εν αρχή και μετά κατεβαίνει προς τα κάτω. Άρα το μεγαλύτερο θέμα που παρουσιάστηκε σε εμάς από τα προηγούμενα χρόνια ήταν πώς θα περάσει η στρατηγική που φτιάχνεται από ένα σύνολο 30 ανθρώπων στους 720, και πώς θα παίρνουμε και πληροφόρηση από τη βάση, είναι η ανατροφοδότηση. Οπότε μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να δουλέψουμε επικοινωνιακά και να περάσουμε όλο το κομμάτι της στρατηγικής, όπως συντελείται στο υψηλό επίπεδο, να περάσει προς τα κάτω. Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθήσατε το πρώτο μέρος της εκπομπής «Δρόμοι της Ανάπτυξης», που σας προσφέρει η Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων σε συνεργασία με το οικονομικό τηλεοπτικό κανάλι SBC. Το θέμα της συζήτησης σήμερα είναι αυτό της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού με βάση το πρότυπο Investors in People που αξιοποιεί η Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων στην Ελλάδα, και η συζήτηση γίνεται με τον κύριο Σταύρο Μποζίκα, που είναι ο Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού στην γνωστή εταιρεία τροφίμων Ελμπίσκο. Θα κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε στην ενδιαφέρουσα αυτή συζήτηση.